Το λεγόμενο πολιτικό προσωπικό της χώρας, στη συντριπτική του πλειοψηφία, τα τελευταία 24 ώρα έχει βάλει στην άκρη οικονομία, τουρισμό, ανεργία, ασυτεία. Δεν είναι μόνο το κοριτσάκι στη Ρόδο, είναι και η γυμνάστρια με τις πεταλίδες στην Κάσο. Το κοριτσάκι, λέω, που λιποθύμησε. Έχει βάλει στην πάντα σιγά τα κρίσιμα, τα ελληνοτουρκικά, βέβαια. Και ασχολείται με την γνωστή τέχνη από το τέλος δεκαετίας του 80, της κασέτας στ' ανάγνωσμα. Αλλά αυτή η περίφημη στρατηγική που ψάχνουμε σε διάφορα θέματα, πολύ σωστά ανέβηκε χθες ένα site, είναι σε ένα σκίτσο αποτυπωμένη. Και το σκίτσο αυτό, ευτυχώς λέω, γιατί τον έχουμε τώρα στη συχνότητα, είναι του Στάθη. Το σκίτσο δείχνει έναν Έλληνα πάνω σε μία βραχονισίδα και έναν Τούρκο πάνω σε μία βραχονισίδα. Και λέει ο Έλληνας, μην το χοντρένουμε, να τα βρούμε, να ρωτήσουμε τους Αμερικανούς, είναι και φίλοι μας. Οκ, απαντάει ο Τούρκος, εσείς κάνετε την ερώτηση, εμείς έχουμε την απάντηση. Καλημερίζω το Στάθη Σταυρόπουλο. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Λοιπόν, αυτή είναι στρατηγική βάθους, πραγματικά. Αυτό το σκίτσο. Δυστυχώς είναι κάτι που αποτυπώνει. Δεν θα ήθελα να το έχω κάνει το σκίτσο αυτό. Θα ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Αλλά αποτυπώνει μια κατάσταση τραγική, διότι ενώ έχουμε επιστρέψει στην εποχή των κανονιοφόρων από πλευράς της Τουρκίας, εμείς συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε ευχαριστημένοι που είμαστε μέσα στα κανόνια. Δηλαδή δεν γίνεται καμία προσπάθεια στην Ελλάδα να μαζευτεί το πολιτικό σύστημα, δεν λέω πολιτικό προσωπικό γιατί δεν πρόκειται περί εταιρείας, περί χώρας πρόκειται, και να βγάλει μια κοινή στρατηγική για τον πρώτο και τον κύριο λόγο ότι οι μεν Τούρκοι πρέπει να ξέρουν τι τους περιμένει, οι δε Έλληνες πρέπει να ξέρουν επίσης τι τους περιμένει. Να θυμίσω εδώ τον Τζόρτσιλ που έταξε στους Άγγλους αίμα και υδρότα και κράτησε τη Βρετανία ελεύθερη. Δεν γίνεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα να πιστεύουμε ότι θα τα ξεπεράσουμε αβρόχης ποσή με το συνηθισμένο τρόπο που έχουμε συνηθίσει στα χρόνια της μακράς ειρήνης. Πρέπει να επιστρέψουμε σε κάποιες βασικές αρχές του αν θέλεις ειρήνη ετοιμάσου για πόλεμο, του αν θέλεις να σε σέβεται ο άλλος πρέπει να ξέρει ότι θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα. Όλα αυτά είναι εκτός ατζέντας, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποίησε και ο παπάς, λέγοντας ότι πρόκειται για τη χώρα ο άνθρωπος αυτός, είπε τη λέξη ατζέντα, το ρώτησαν δημοσιογράφοι τι εννοείται με τη λέξη ατζέντα και λέει τη χώρα, αδιάντροπα, λες και η χώρα είναι εταιρεία. Μετά βέβαια είπε κάτι άλλο, ότι εννοούσε τις εταιρείες μειονία, αλλά αυτά ακριβώς έχουν να κάνουν με τις παραμέτρους των γεγονότων που μας προσγειώνουν στην παραπολιτική και αφήνουν απ' έξω την υψηλή πολιτική. Εγώ χαίρομαι που με διόρθωσες, γιατί και εγώ πολιτικό προσωπικό είπα, σωστά αναφέρεσαι, είναι πολιτικό σύστημα, αλλά θέλω... Δεν το είπα για να σε διορθώσω. Καλά έκανες, καλά έκανες. Γιώργο, υπάρχει μια σημειολογία την οποία μετερχόμεθα όλοι, σιγά σιγά συνηθίζουμε σε αυτήν, η οποία δεν είναι αθώα, αλλά δεν μπορεί να είναι και οι άνθρωποι σε εγρήγορση μονίμως. Στάθη, θέλω, θα επιστρέψω στα εθνικά, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχεις βιώσει έντονα με το Πενάκι και όχι μόνο και τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000, αισθάνεσαι ότι είναι ένα κακέκτυπο ντεζαβού να επιστρέφουμε στις εποχές των κοριών, των ντομπρέων, των αποκαλύψεων, των διαπλοκών και τα λοιπά, σε μια εποχή μάλιστα που έχεις, θα πω μερικά εμβληματικά ξανά, ένα κοριτσάκι να λιποθυμά μέσα σε φούρνο στη Ρόδο από την ασυτεία γιατί η μάνα του είναι άνεργη ξενοδοχοϋπάλληλος. Ναι, συνεπία των όσων έχουν επακολουθεί της πανδημίας. Μία γυμνάστρια στην Κάσο να τρώει πρόστιμο 300 ευρώ γιατί δεν είχε να φάει και έβγαζε πεταλίδες. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι κακέκτυπο ντεζαβού. Τι είναι αυτό? Δεν είναι κακέκτυπο. Είναι η φυσιολογική εξέλιξη προς το χειρότερο των καταστάσεων που δεν μπορέσαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε. Θυμάμαι την περίοδο του 89 που πολλοί συνάδελφοι λέγαμε τότε μεταξύ μας, ηρίστο εν παρόδο σε μια εποχή που ο κλάδος ήταν πολύ καλύτερος,
Εννοώ από πλευράς ηθικής προσέγγισης, την πολιτική ιδεολογίας κτλ. Λέγαμε όλοι ότι αν δεν επέλθει η κάθαρση, αλίμονό μας τι μας περιμένει και αλίμονό μας τι πρόκειται να γίνει. Σιγά σιγά λοιπόν άρχισαμε μετά την αποτυχία της κάθαρσης του 89 να εμφανίζεται μια παθολογία η οποία πήγαινε τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο, διότι δημιουργήθηκε το καθεστώς της ατιμωρησίας, δημιουργήθηκε αυτό που ο Μακαρίτης, ο Μητσοτάκης έλεγε διαπλοκή, που ήταν φανερό στα μάτια όλων μας, εθίστηκε η κοινωνία σε αυτό, πηγαίναμε από το κακό στο χειρότερο, κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες, μπήκαμε μέσα δισεκατομμύρια τα οποία δεν δικαιολογήθηκαν ποτέ, άρχισε από εκεί η κρίση, κάθονταν το πολιτικό σύστημα πάνω σε μια κρίση που έβραζε και δεν έκανε τίποτα για αυτήν, κάνανε δουλίτσες δηλαδή, είχε συνηθίσει το πολιτικό προσωπικό, τώρα θα χρησιμοποιήσω τον όρο, να κάνει δουλίτσες αντί να λύνει προβλήματα, και φτάναμε από το ένα στο άλλο σε συνεχή σκάνδαλα που είτε εκτονώνονταν με τη μορφή της σκανδαλολογίας είτε με τη μορφή της σκευωρίας. Περίπτωση Νοβάρτης για παράδειγμα. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση ντεζαβού, δυστυχώς μακάρι να ήταν, είναι μια κατάσταση εξέλιξης επιταχύρω ολόκληρου του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας να το παρακολουθεί αυτό το πράγμα, σιγά σιγά να εφίζεται, να πιστεύει ότι δεν γίνεται αλλιώς, να πιστεύει ότι για να αγοράσουμε ένα σωστό οπλικό σύστημα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε μίζα, να πιστεύει ότι για να εξοπλιστεί ένα νοσοκομείο πρέπει να πάρει τον εξοπλισμό ο ημέτερος, δηλαδή το κράτος έχει γίνει ο διαιτητής των κρατικοδίαιτων, δηλαδή αυτό που λέγεται ελεύθερη οικονομία δεν είναι τίποτε άλλο από μια κρατικοδίαιτη διευθυνόμενη οικονομία που διευθύνεται με εξωθεσμικούς τρόπους. Η περίπτωση του παπά δηλαδή είναι χαρακτηριστική. Ο άνθρωπος και η ορολογία που χρησιμοποιεί είναι η ορολογία της πιάτσας, και μάλιστα μιας πιάτσας όχι αξίας, δηλαδή οι αστεί, οι μεγάλοι, οι μπουρζουάδες, οι πάμπλουτοι δεν χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα. Αυτή τη γλώσσα τη χρησιμοποιούν τα λιγούρια που κινούνται στις παρυφές του συστήματος και προσπαθούν να αρπάξουν και αυτά όσο ακόμα έχουν καιρό να το κάνουν, γιατί ξέρουν ότι είναι αναλώσιμοι και ξέρουν ότι την επόμενη τετραετία βεβαίως θα πληρώσουν τις αμαρτίες τους, αλλά τις μεταθέτουν αυτές τις αμαρτίες στο κόμμα τους και στον κοσμάκι, όντας ήδη στο απειρόβλητο, διότι υπάρχουν νόμοι όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, διότι υπάρχει ομερτά, διότι κανένα κόμμα δεν κάνει αυτοκάθαρση, διότι κανένα κόμμα δεν βγάζει στα μανταλάκια την παθολογία του, διότι ο Τσίπρας άφησε τον Παπαδημούλη να πουλάει σπίτια σε ΜΚΟ, να τα νοικιάζει, δηλαδή να εμπορεύεται τον ανθρώπινο πόνο των προσφύγων, που σε άλλες εποχές θα το λέγαμε απλώς σωματεμπορία. Και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Και ο παδός του ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να το υπερασπιστεί αυτό, διότι αλλιώς θα τον κατηγορήσουν οι συντροφοί του ότι αδειάζει το κόμμα σε μια δύσκολη στιγμή. Όλο αυτό το πράγμα είναι πλέον μια χιονοστιβάδα που με κάθε αφορμή μας πλακώνει και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Παθαίνουμε αυτό που έπαθε ο Φλόιντ στην Αμερική με το σβέρκο τσακισμένο από ένα γόνατο μιας ολόκληρης κατάστασης που έχει τη δική της σημειωτική, τη δική της ιδεολογία, τη δική της επιχειρηματολογία και καταστρέφει την κοινωνία συνεχώς. Στάθη, πες μου σε παρακαλώ, σε αυτό το κλίμα το οποίο είναι μπόχα, κοργή από τη μια, έγγραφα για εξωχώριους παραδείσους από την άλλη, αισθάνεσαι... Εντολές υπουργών σε εισαγγελείς. Μάλιστα, μάλιστα. Συμπεριφορά υπουργού προς εισαγγελέα, λες και είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας που του κάνει θελήματα. Σωστό αυτό. Μεσολάβηση υπουργού για υποθέσεις ιδιώτη και συσχέτιση αυτής της μεσολάβησης με άλλη ατζέντα, άλλου υπουργού, την οποία ο υπουργός λέει ότι αν δεν είναι εκτός της ατζέντας του μαγαζιού, καλά κάνει και την έχει. Αν είναι εκτός ατζέντας, θα του βάλουμε φρένο. Πράγματα τα οποία στους Σοπράνους, αν θυμάσαι εκείνη την ωραία σειρά με τους μαφιόζους, λέγονταν πιο ευπρεπώς. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν ο σκητσογράφος, γιατί οι σκητσογράφοι συνήθως πιάνουν την ατμόσφαιρα του μέλλοντος με συνθήκες παρόντος, σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, γιατί είναι σύνηθες το πολιτικό σύστημα αυτό, ότι έτσι πάμε σε, άντε να το πω κι εγώ, ατζέντα εκλογών. Αυτό είναι βέβαιο, ότι θα πάμε σε εκλογές είναι βέβαιο.
Και μάλιστα εδώ μπορούμε να κάνουμε και μία παρατήρηση που ξεφεύγει λίγο από τα παραπολιτικά και έχει να κάνει με την ουσία της πολιτικής. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η πολιτική στην Ελλάδα. Έτσι όπως φαίνεται, οι επικυρίαρχοι αυτοί που ελέγχουν το προτεκτοράτο και χρειάζονται έναν διπολισμό, τον παλιό καλό δικομματισμό, που στην ουσία είναι μόνο κομματισμός, αλλά για να λειτουργήσει χρειάζεται δύο πόλους. Οι επικυρίαρχοι λοιπόν έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον Τσίπρα και νομίζω ότι έχουν αρχίσει να οργανώνουν την αποχώρησή του, διότι εάν ο Μητσοτάκης πάει τώρα σε εκλογές θα τον συντρίψει. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει χωρίς τον Τσίπρα σε εκλογές πάλι θα συντριβεί. Αντιμετωπίζει δηλαδή ο δεύτερος πόλος, που δεν είναι κανένας αριστερός πόλος, είναι του συστήματος, είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Αντιμετωπίζει μίλιο δίλημα. Αυτό είναι μεν καλό για τον Μητσοτάκη, αλλά είναι κακό για τον τρόπο που θέλουν οι επικυρίαρχοι να δουλεύει η χώρα. Χρειάζεται πάντα μία εναλλακτική λύση. Συνεπώς είμαστε σε μία μεταβατική κατάσταση. Μπορεί οι εκλογές να συμβούν και για πολιτικούς και για οικονομικούς λόγους, διότι μην ξεχνάμε ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δρυμής. Τα περιστατικά που ανέφερε σήμερα προαναγγέλουν καταστάσεις που θα θυμίζουν το 10-12, με τις λιποθυμίες από την πείνα και τις αυτοκτονίες από την απελπισία. Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε όλοι και να προβλέπουν οι θέσεις της τάξης του 10, του 15 και του 20% και εμείς να σφυράμε αδιάφορα και να κάνουμε προπαγάνδα στον εαυτό μας με τον τουρισμό, για παράδειγμα, που επίσης ανέφερες, διότι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι σε άθλια κατάσταση και βέβαια δεν είναι μόνο σε επίπεδο ξενοδόχων και ιδιοκτητών και επιχειρηματιών, είναι κυρίως σε επίπεδο εργαζομένων και της αγοράς γύρω από τον τουρισμό, όπου εκεί υπάρχουν άνθρωποι εξαθλιωμένοι που έχουν να πληρωθούν τρεις σεζόν, που δεν θα πληρωθούν αυτή τη σεζόν, που δεν θα έχουν δουλειά ενδεχομένως για αρκετό καιρό. Όλα αυτά τα πράγματα η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει με πυροτεχνήματα και προπαγάνδα, με μια διανομή επιδομάτων που δεν δίνονται κιόλας. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά η παρακμή στη χώρα που αν ένας ιστορικός του μέλλοντος την κοιτάξει στην παρούσα της φάση θα απορρίσει τι διάολο κάνουμε, πώς διάολο σκεφτόμαστε, και θα απορρίσει όχι μόνο για τους πολιτικούς αλλά και για τους πολίτες, διότι οι πολίτες από ό,τι βλέπεις έχουν κουραστεί πάρα πολύ με τις 2-3 μεγάλες αποτυχίες των ελπίδων τους, οι δύο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ήταν και του Σαμαρά μία περίοδος πριν γονατίσει ο Αντώνης, που έδινε ελπίδες ότι θα αντιμετωπίσουμε την δυστυχία που έφερε ο Γιωργάκης. Όλες αυτές λοιπόν οι καθυλώσεις του λαού ξανά στα ίδια και οι απογοητεύσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να μην κινείται και ο πολίτης, όχι μόνο η πολιτική, και να σιγοβράζουμε όλοι σε αυτό το βάλτο. Λοιπόν, και θα κλείσω όπως ξεκινήσαμε. Σε άφησα γιατί έχεις ωραία τη ροή του λόγου. Αλλά κοίταξε να δεις. Δεν γίνομαι πολυλογάς. Όχι, μια χαρά. Μήπως όλο αυτό το κλίμα, όπως είπες εσύ, είναι βολικό για τους επικυρίαρχους στο μετά, την όποια στιγμή στηθεί η κάλπη και για τα λεγόμενα εθνικά? Διότι είτε από εδώ κοιτάξεις, είτε από εκεί κοιτάξεις, η ίδια απάντηση έχει. Ενώ μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, τις θαλάσσεις, τις κόκκινες γραμμές κτλ., στο διατάφτα συζητάμε. Δεν έχουμε πλήρη εμπειρία. Εμείς τα λέμε αυτά. Εμείς τα λέμε αυτά, παρακαλώ. Και να καθίσουμε να τα βρούμε. Και τι θέλετε τώρα για τα 10 μίλια να πάτε το παιδί σας στην πρώτη γραμμή κτλ. Θέλω να πω, μήπως τελικά το status quo στο Αιγαίο αλλάζει? Βεβαίως, και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω σε όσους μας ακούνε ότι το διεθνές δίκαιο ήταν πάντα ο συσχετισμός της ισχύος, της διεθνούς ισχύος. Μπορεί να λέει το διεθνές δίκαιο ό,τι θέλει, αλλά αν πάρει τη σύρτη, ας πούμε, ο Σάραντζ, θα αλλάξει το τοπίο σε όλη την περιοχή. Είναι πάντα θέμα συσχετισμού δυνάμεων και το πρόβλημα για μας είναι ότι έχουμε μετατραπεί σε ένα προτεκτοράτο του οποίου οι τύχες έχουν προαποφασιστεί. Το τρίτο μνημόνιο ήταν καταστροφικό, αυτό που υπέγραψε ο Τσίπρας, διότι δέσμευσε τη χώρα και θεσμικά για πάρα πολλές δεκαετίες, όχι μόνο οικονομικά. Και βεβαίως μια χώρα που είναι προτεκτοράτο δύσκολα μπορεί να υπερασπιστεί τα ζωτικά της συμφέροντα, αυτά που λέμε εθνικά συμφέροντα, παρά μόνο εάν ο λαός της κάνει το θαύμα του.
Και το λέω αυτό ενθυμούμενος το σχέδιο Ανάν, το οποίο ήταν τυρί τριμμένο, ήταν έτοιμο να επιβληθεί και μόλις μυρίστηκαν οι Κύπροι περί τίνος πρόκειται, το ανέτρεψαν. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο φιλότιμο των Ελλήνων, αλλά βέβαια θα ήθελα να βλέπω ότι και είναι το φιλότιμο αυτό εξοπλισμένο ακριβώς όπως χρειάζεται, ώστε να γίνεται σεβαστό. Διότι ξαναλέω, όλες αυτές οι κινήσεις οι διπλωματικές, εάν είναι κάτι περισσότερο από παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να του βγει η ψυχή, θα το δούμε τώρα. Διότι αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, φαίνεται ότι οι Τούρκοι θα κάνουν κίνηση, η Τουρκία. Εάν η κίνηση αυτή αντιμετωπιστεί στο επίπεδο ενός θερμού επεισοδίου, δεν θα κάνουμε τίποτα, διότι θα πάμε σε διαπραγματεύσεις ακόμα και αν οι Τούρκοι έχουν τυφεί. Εδώ θα θυμηθώ τον Κονδύλι που προκαλεί φρίκη στο πολιτικό μας κοινικό, αλλά είναι η μόνη σωστή ανάλυση για το συσχετισμό των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, γεωπολιτική, γεωστρατηγική, τα πάντα. Εάν η Τουρκία δεν υποστεί συντριπτικό στρατιωτικό πλήγμα, ούτως ώστε να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες της, ακόμα και ως ιτημένη δύναμη σε ενδεχόμενη αναμέτρηση, δεν θα παραιτηθεί από αυτές τις φιλοδοξίες. Θα τις ανακυκλώσει για την επόμενη δεκαετία. Οι Έλληνες λοιπόν έπρεπε να έχουν δηλώσει και να έχουν και τη δυνατότητα, αλλά να ξέρουν οι συμμαχοί τους ότι εάν πειραχτεί οτιδήποτε από την εθνική κυριαρχία, η απάντηση θα είναι συντριπτική. Δεν νομίζω ότι έχει δοθεί αυτή η εντύπωση. Αντιθέτως κάνουμε χαζοχαρουμενιές τύπου δένδια. Λέμε ότι πετύχαμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε πετύχει ή δεν έχουν τη βαρύτητα που θα έπρεπε στη διεθνή σκακέρα και γενικώς ακολουθούμε αυτή την πεπατημένη μεταξύ κατευνασμού και τύχης. Ελπίζουμε στην καλή μας τύχη και ασκούμε μια πολιτική κατευνασμού. Εδώ για να μην παραξηγηθώ, δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι προδότες. Θεωρώ ότι ακολουθούν λάθος δρόμο. Και θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί, από το ΚΚΕ ως τη Νέα Δημοκρατία, έπρεπε να έχουν ενημερώσει τους Έλληνες έτσι ώστε οι Έλληνες να είναι μια γροθιά και έτσι ώστε οι ξένοι να ξέρουν ότι οι Έλληνες είναι μια γροθιά. Εάν αυτό δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις, εάν δηλαδή δεν ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα όπως τα 12 μίλια, εάν δεν ξέρουν οι Τούρκοι ότι θα υποστούν συντριπτικό πλήγμα, εάν οι Έλληνες δεν είναι εκπαιδευμένοι από το πολιτικό σύστημα και ενημερωμένοι για να γίνουν όλα αυτά, δεν τα βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα. Μια χαρά επικαλείσαι το πώς πρέπει να είναι ο πολίτης. Εγώ παραπέμπω απλά για όσους είδαν χθες το βράδυ ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Τέλογλου. Στην ΚΟ μίλησε με έναν αποπεθέντα, πελαθέντα πια, γερμανό πράκτορα, συνταξιούχος παρακαλώ, στην ΚΟ, ο οποίος όταν του περιέγραφε τι ζητούσαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες κυρίως να μάθουν πέρα από την καταγραφή γεφυρών υποδομών, ήταν ποια είναι η διάθεση των Ελλήνων πολιτών στην ΚΟ. Αυτό τους ενδιαφέρει. Είναι το Α και το Μ από την εποχή που ο Κατακουζινός το 1350 πέρασε τον Ορχάν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Τουλάχιστον για τη δική μας ιστορία, εκείνο που μέτραγε ήταν πώς θα κινηθεί στο ζωτικό χώρο που είναι κατοικημένος από έναν πληθυσμό ο οποίος έχει ιστορία και την αντιλαμβάνεται, ή από έναν πληθυσμό ο οποίος είναι απλώς ένας αριθμός, ο οποίος είναι τελείως άνευ αισθήματος συνανίκην, άνευ αισθήματος κοινότητας και πεισμένος μέσα του ενδεχομένως ότι αυτός θα τη βολέψει. Στάθη μου, θα κλείσω διαφορετικά, αλλά κολλάει εδώ. Ξέρω ότι είσαι ΑΕΚ. Ναι. Έφυγε ο Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος έμεινε ως ο άνθρωπος που τα ρίχνει σε όλους, και στους παράγοντες και στον εαυτό του και στους ποδοσφαιριστές και στους δημοσιογράφους. Ναι. Παρότι όμως ταυτόχρονα στο ποδοσφαιρό ήταν στρατηγός, στην εποχή του ήταν πολύ μπροστά στις τεχνικές. Όμως έμεινε το αντισυστημικό. Μήπως χρειαζόμαστε Αλέφαντους? Κοίταξε να δεις, δεν νομίζω ότι θα κάναν τίποτα οι Έλληνες στην Τρία αν δεν έγινε μπροστά ο Έσο Τελαμόνιος στη δύσκολη στιγμή. Μετά λειτουργήσε ο Οδυσσέας και έγιναν όλα όσα ξέρουμε. Θέλω να πω ότι ο τρελός του χωριού είναι συστατικό της κοινωνίας. Ο Αλέφαντος ήταν κάτι περισσότερο από τρελός του χωριού. Υπενθύμιζε πράγματα, πετύχαινε πράγματα.
Νομίζω ότι στην ελληνική κοινωνία οι αλέφαντοι είναι διαχρονικές προσωπικότητες και χαρακτήρες με πολλές εκδοχές. Σωστό. Είτε ως σατυρική, είτε ως επικριτική, όπως ο πτωχοπρόδρομος, ας πούμε, των νεόπλου των Βυζαντινών, είτε ως άνθρωποι οι οποίοι με την παρουσία τους θυμίζουν τι πρέπει να γίνεται, είτε γίνεται είτε όχι. Όχι, εγώ ήμουνα πάντα, καταρχήν μου άρεσε ψυχικά ο αλέφαντος, που σημαίνει ότι η καταρχήν προσέγγιση είναι θετική, μετά με έβαζε και να σκεφτώ μερικές φορές, άρα είχε πετύχει το καλύτερο. Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Σημαστε καλή σου ημέρα, καλά, Στάθη. Η συζήτηση μαζί σου είναι χαρά. Και δική μας. Στην ωραία Κρήτη. Να είσαι καλά κι εσύ.